Φίλες και φίλοι της Τέχης Βιτσέζος Κορνάρος, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην τέταρτη και τελευταία διαδικτυακή διάλεξη του κύκλου «Ένα παράθυρο από τη Σιτία» στην καθημερινή ζωή της προϊστορικής Κρήτης. Σήμερα θα έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης Εφορίας Ενάλλειων Αρχαιοτήτων, κ. Θεοτόκης Θεοδούλου, με τη διάλεξή του από την Ψήρα στο Σαμόνιο και το Παλέκαστρο, βυθισμένα διαχρονικά τεκμήρια στα νερά της Σιτίας. Καλησπέρα, κύριε Θεοδούλου. Έχουμε όμως και τη χαρά να μας πει περισσότερα για τον ίδιο η προϊστάμενη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, κυρία Χρύσα Σοφιανού. Καλησπέρα, κυρία Σοφιανού. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βιτσέντζο Κορνάρο για την τιμή που μου κάνει και την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω για έναν αγαπητό και καλό συνάδελφο. Ο Θεοτόκης Θεοδούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, αλλά σπούδασε στην Ελλάδα. Είναι καταβιώμενος αρχαιολόγος. Μια ειδικότητα, θα έλεγα εγώ, την οποία ζηλεύουμε πάρα πολλοί αρχαιολόγοι. Πάρα πολλοί αρχαιολόγοι θα θέλαμε να είμαστε καταβιώμενοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όλοι αυτά τα προσόντα. Ο Θεοτόκης, λοιπόν, έχει την ευκαιρία, εφόσον είναι καταβιώμενος, να βλέπει αρχαίους πολιτισμούς, ερείπια, ναυάγια όλων των εποχών, κάτω από το νερό, κάτι που δεν μπορούμε να δούμε οι υπόλοιποι, αν δεν μας τα δείξει βέβαια ο ίδιος. Πραγματικά η κατάδυση είναι κάτι το συναρπαστικό και πάντα γοητεύει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι η σημερινή εισήγησή του, η σημερινή παρουσίασή του θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν θα σας πω πράγματα που μπορείτε και ίσως και σίγουρα διαβάσατε στο βιογραφικό του Θεοτόκη. Θα ήθελα μόνο να πω ότι σε ένα νησί όπως η Κρήτη, όπου που είναι γεμάτο από βυθισμένες πολιτείες, βυθισμένα ναυάγια, το βυθισμένα είναι περιττό, ναυάγια γενικώς γύρω της και διάφορους οικισμούς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, πραγματικά ήταν κάτι πολύ δύσκολο το ότι δεν υπήρχε ενάλλειος αρχαιολόγος, ενάλλειος συνάδελφος μέχρι πρόσφατα. Οι συνάδελφοι κατέβαιναν από την Αθήνα ή από την Πύλο όποτε μπορούσαν, διότι από τη στιγμή που είχαν στην ευθύνη τους όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρχονται συχνά στην Κρήτη. Όταν λοιπόν το 2010 ιδρύθηκε το Γραφείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων της Κρήτης, ανακουφιστήκαμε όλοι μας, διότι αρκετές φορές, είναι αλήθεια, χρειάστηκε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ήμασταν ειδικοί να κάνουμε για να σώσουμε αρχαία. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο Θεοτόκης ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος που ήρθε σε αυτό το γραφείο το 2010 και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν και ο μοναδικός υπάλληλος αυτής της υπηρεσίας. Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκε, έκανε τις έρευνές του, γύρισε σε όλο το νησί, έκανε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μα βοήθησε και ανέδειξε την ιστορία και την αρχαιολογία της Κρήτης. Εκτός βέβαια, πιο μπροστά φυσικά είχε δουλέψει σε πάρα πολλά μέρη, στην Λέσβο, στα Κύθυρα, στην Κύπρο και οπωσδήποτε και στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν ήρθε ο Θεοτόκης, είχαμε ένα καλό συνεργάτη δίπλα μας. Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει με την ομάδα του, μια καταπληκτική ομάδα πραγματικά, ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται στην Ελούντα, ερευνά και αναδεικνύουν μάλιστα όλη η ομάδα τον αρχαίο Λούντα, την πόλη η οποία είναι βυθισμένη στο εκατέρωθεν του καναλιού που είναι εκεί. Στόχος είναι βέβαια όλη αυτή η εργασία να μπορέσουμε να κάνουμε σε κάποια στιγμή ένα πάρκο και να είναι ο τόπος επισκέψιμος. Επίσης, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για 3 χρόνια, νομίζω, ο Θεοτόκη, ναι, για το Παλέκαστρο. Η συνεργασία αυτή είναι ανάμεσα στην Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων με διευθυντή τον Θεοτόκη
την Φαλάς, με μένα, την Βρετανική Σχολή, με τον Γκάλ Νάπετ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ξεκίνησε αυτό το 2021, ωστόσο λόγω κορονοϊού δεν μπορέσαμε εμείς να κάνουμε καμία απολύτως εργασία, ωστόσο ο Θεοτόκης πήγε, βούτυξε και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία φαντάζομαι θα μας τα παρουσιάσει και σήμερα. Ελπίζω αυτή τη χρονιά και στο μέλλον να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε την έρευνα στα παράλια της Χιώνας, του Κουρεμένου και οπουδήποτε αλλού υπάρχει στην περιοχή ενδιαφέρον. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε το Θεοτόκη στην Κρήτη. Ειλικρινά, ήταν μια επιθυμία μας η ίδρυση του γραφείου της Εφορίας Εναλλήλων, όπως επίσης μεγάλη επιθυμία μας είναι και η ίδρυση ενός γραφείου σπηλεολογίας, γιατί η Κρήτη είναι γεμάτη σπήλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει σπηλεολόγος και συνάδελφος για να μπορέσει να τα ερευνήσει. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση. Εύχομαι καλή συνεργασία και περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή του. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ, Χρύσα μου, για τα τόσα πολλά και τόσα καλά που είπες. Πραγματικά και εγώ στο πρόσωπο της Χρύσας βρήκα έναν εξαιρετικό συνάδελφο που μπορούμε να μιλάμε και να μοιραζόμαστε σκέψεις και να ξεκινάμε και να συνεχίζουμε δουλειές μαζί, όπως είναι και η έρευνα της Ελούντας από το 2017 μέχρι φέτος που ολοκληρώθηκε η πρώτη πενταετία και στη συνέχεια ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε φέτος ανασκαφή και η έρευνα του Παλικάστρου που ξεκίνησε πέρυσι και θα συνεχίσει, αλλά και σε όλο το Λασίθι όποτε έχουμε αυτοψίες, συμπεράσματα, αποτελέσματα με τη Χρύσα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να τα συζητάμε, γιατί όπως και εγώ και εκείνη είμαστε, εγώ είμαι σόγαμπρος στην Κρήτη, όπως συνηθίζω να λέω. Η Χρύσα είναι επίσης, προέρχεται επίσης εκτός Κρήτης, αλλά είμαστε... Κριτικόπληκτοι λεγόμαστε, Θεοτόκη, κριτικόπληκτοι. Ναι, είμαστε από εκείνους τους κατεπιλογήν κριτικούς, ναι, που αγαπάνε και τον τόπο και τους ανθρώπους τους του και την ιστορία και την αρχαιολογία της Κρήτης. Να ευχαριστήσω και τη Στέγη και τους συναδέλφους και την κυρία Χατζηδάκη και την Μαριάννα την Κατηφόρη και την Λιώτη Ζερβάκη και όλους σας τέλος πάντων για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να μοιραστούμε τις γνώσεις που αποκτούμε από τις τρύπες που κάνουμε και εμείς στο νερό που είπε και η Χρύσα προηγουμένως. Οπότε θα προσπαθήσω στο χρόνο που έχω στο επόμενο μισάωρο, 3/4, να επιχειρήσω έναν περίπλου της σιτίας. Να ξεκινήσουμε, λέω, από την Ψήρα, σε ένα ταξίδι στον χώρο αρχικά, πηγαίνοντας ανατολικά και μετά στρίβοντας από το Σαμόνιο για να φτάσουμε μέχρι το Κουφονήσι, και θα τελειώσουμε με τα αποτελέσματα της περισσινής έρευνας του Παλαικάστρου. Δεν θα έλεγα βάλτε τις ζώνες σας, γιατί δεν είμαστε σε αεροπλάνο. Κρατηθείτε καλά όμως από τα σκηνιά, γιατί υπάρχουν φουρτούνες. Λοιπόν, διαμοιράζομαι την οθόνη μου για να ξεκινήσω. Με συγχωρείτε. Ωραία. Βλέπετε τώρα την οθόνη μου? Ναι, τη βλέπουμε. Ωραία.
Λοιπόν, όπως είπα, θα προσπαθήσω ξεκινώντας από τη Ψήρα και κινούμενος προς τα ανατολικά να σας πω για τις θέσεις που ξέρουμε να υπάρχουν εν άλλες αρχαιότητες. Αυτά που θα πω δεν σημαίνει ότι είναι όλα. Η Κρήτη είναι μια μάρα ιγκόκνητα, μια άγνωστη θάλασσα. Κάθε γωνιά της και ειδικά της Ανατολικής Κρήτης είμαι σίγουρος ότι κρύβει υπερπολαπλάσια από αυτά που θα σας δείξω. Στην πραγματικότητα, λίγα είναι τα σημεία που έχουμε επισκεφθεί. Ακόμα πιο λίγα αυτά που έχουμε κάνει συστηματική έρευνα, κυρίως το Παλέκαστρο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία μεγάλη έρευνα σε αναζήτηση ναυαγίων γύρω από την περιοχή του Κάβο Σίδερο, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σημείο όπου είμαι σίγουρος όπου μπορεί κανείς να βρει δεκάδες τεκμήρια της ναυτικής ιστορίας τόσο της Κρήτης όσο και του ελληνικού πολιτισμού αλλά και του μεσογειακού πολιτισμού γενικότερα. Να ρωτήσω κάτι. Στη δική μου οθόνη βλέπω και την καρτέλα του διαμοιρασμού. Εσείς βλέπετε μόνο τη διαφάνεια? Ναι, εμείς βλέπουμε τη διαφάνεια, η Κρήτη σταυροδρόμη στους αρχαίους ναυτικούς δρόμους. Αλλά δεν βλέπετε την μπάρα που λέει διαμοιρασμός? Όχι, βλέπετε μια κανονική διαφάνεια. Ακριβώς. Ναι, τη διαφάνεια βλέπουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί σε μένα υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω ιδιαίτερα λόγια γιατί η Κρήτη θεωρείται σταυροδρόμη στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Λόγω θέσης καταρχάς και λόγω του ότι, όπως μας λέει ο Θουκυδίδης, εδώ γεννήθηκε ο πρώτος θαλασσοκράτης πολιτισμός, εδώ ο Μίνωας πρώτος θαλασσοκράτησε, εγκαθιστώντας τους γιους του στα νησιά του Αιγαίου. Ξέρουμε από τη μυθολογία ότι ο ίδιος πεθαίνει τελικά στη Σικελία. Και ο μύθος απηχεί την εξάπλωση του μινωικού πολιτισμού που προφανώς έγινε με πλοία. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω περισσότερο σε αυτό. Υπάρχουν τα τεκμήρια, τα αρχαιολογικά. Και η ίδια η θέση δείχνει ότι ερχόμενος κανείς είτε από ανατολικά, είτε από βόρεια, είτε από νότια, προκειμένου να περάσει προς τη Δυτική Μεσόγειο, δεν μπορεί να αποφύγει την Κρήτη. Και οι ανεμολογικές συνθήκες ήταν τέτοιες και είναι τέτοιες μέχρι σήμερα, δεν έχουν αλλάξει από την αρχαιότητα, ώστε τα διάφορα καράβια της Ανατολικής Μεσογείου που θέλουν να πάνε δυτικά δεν μπορούν παρά να περάσουν από την Κρήτη. Θυμηθείτε για παράδειγμα το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτά τα πολλά ταξίδια έχουν αφήσει τεκμήρια στις θάλασσες, έχουν αφήσει ναυάγια. Πολλά πλοία δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους. Μαζί με αυτό, το γεγονός ότι την Κρήτη αγκαλιάζει το λεγόμενο ελληνικό τόξο, αυτό το σεισμικό τόξο που δίνει δεκάδες σεισμούς, σας δείχνω μια διαφάνεια με τους σεισμούς από το 50 μέχρι το 18, βλέπετε πόσες εκατοντάδες σεισμοί έχουν γίνει, άλλωστε είναι πρόσφατοι οι σεισμοί στο Καστέλι και στην Ιεράπετρα, το ξέρουμε όλοι ότι είναι μια σεισμογενής περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ανύψωση στη Δυτική Κρήτη και μια βαθμιαία και σταδιακή, ενδεχομένως κάποιες φορές και βία καταβύθιση στην Ανατολική Κρήτη. Αυτό αυτόματα παράγει βυθισμένες παράκτιες θέσεις. Πόλεις και κτίρια, είτε κατοικίες είτε άλλων ειδών κτίρια, τα οποία βρέθηκαν στη θάλασσα, λιμενικά έργα επίσης. Αυτό δίνει μια ιδιαιτερότητα στην Ανατολική Κρήτη, στην οποία αυξάνει ακόμα περισσότερο την παρουσία τέτοιου είδους αρχαιοτήτων. Πέραν των παράκτιων βυθισμένων, πέραν των ναυαγίων, εννοείται ότι αντικείμενα ρίχτηκαν κάποια στιγμή στη θάλασσα είτε ως αβαρίες για να σωθεί το πλοίο, είτε έπεσαν κατά λάθος, είτε ρίχτηκαν σκόπιμα για να εξευμενήσουν το θείο, είτε για χίλιους λόγους υπάρχουν και μεμονωμένα αντικείμενα. Είμαι σίγουρος και το δοκιμάζω κάθε φορά, δεν υπάρχει σπιθαμή ελληνικής θάλασσας όπου εάν κανείς βάλει μια μάσκα και προσέξει καλά το βυθό να μην βρει
ένα τεκμήριο ανθρώπινης παρουσίας, ένα σπασμένο αγγείο, μια λαβή, έναν τοίχο που φτάνει στη θάλασσα, που μπαίνει στη θάλασσα. Επομένως, παρά το ότι, όπως το περιέγραψε η Χρύσα, η κατάδυση ενδεχομένως είναι μια προνομιακή κατά κάποιο τρόπο κατάσταση, είναι σίγουρο ότι ειδικά όσοι ζείτε στην Ανατολική Κρήτη, με τη μάσκα σας απλά μπορείτε να δείτε ένα σωρό πράγματα και κάποιες εικόνες από αυτά θα σας δείξω στη συνέχεια. Ξεκινάω λοιπόν από τη Ψήρα. Η Ψήρα που, όπως και μια σειρά από άλλες νησίδες, όπως η Χρυσή για παράδειγμα, η Λεύκη, το Κουφονήσι, η Ντία στο Ηράκλειο, όλες αυτές οι νησίδες που περιβάλλουν την Κρήτη αποτέλεσαν και σημεία εμπορικών σταθμών κατά την Μινωική περίοδο, στη δεύτερη χιλιετία κυρίως π.Χ. Είναι η περίοδος που και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα δεν έχουμε ακόμα χτιστά λιμάνια, οπότε ως λιμάνια χρησιμοποιούνται οι πίνεμες πλευρές νησίδων που είναι σχετικά κοντά στην ακτή. Γιατί εκεί δημιουργούνται ήρεμες συνθήκες και έτσι σε αυτά τα σημεία ακμάζουν οικισμοί που έχουν σαφώς εμπορικό προσανατολισμό. Επικοινωνούν με τη στεριά με πλοία, βρίσκονται πάνω σε ναυτικούς δρόμους και από τις ανασκαφές τεκμηριώνεται είτε από τις πρώτες ύλες είτε από τα πολυτελή ευρήματα, τα πλούσια ευρήματα, τα κτίρια πλούσιων εμπόρων, τα σπίτια πλούσιων εμπόρων που ανεβρίσκονται σε αυτά, δείχνουν την ναυτική τους σημασία. Η Ψήρα είναι μία από αυτές τις θέσεις, στην οποία η ανασκαφή έχει φέρει στο φως έναν μινωικό οικισμό, ο οποίος καταστρέφεται πιθανότατα με την έκρηξη της Σαντορίνης. Αυτό αποδεικνύεται και υποβρυχίως. Η πρώτη ενάλεια έρευνα στην περιοχή της Ψήρας έγινε την δεκαετία του 60 από δύο Άγγλους αρχαιολόγους, οι οποίοι, όπως βλέπετε, αποτυπώνουν αφενός μία κατασκευή που θεωρούν ως βυθισμένη προβλήτα. Η δικιά μου η άποψη που την είδα πέρυσι νομίζω ότι είναι απλά η βυθισμένη ακτογραμμή της εποχής. Ενώ σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, βλέπετε τον Κερζορά μου? Ναι. Ναι. Σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα υπάρχει διάσπαρτη κεραμική, η οποία δεν προέρχεται από κάποιο ναυάγιο, θα το δείτε σε λίγο. Είναι κεραμική η οποία έχει ξεπληθεί από τα κτίρια που κατέβαιναν μέχρι μείον 2 μέτρα, εκεί που είναι σήμερα τα μείον 2 μέτρα, υπήρχαν κτίρια τα οποία σιγά σιγά, αρχικά με το τσουνάμι που πιθανότητα δημιούργησε η έκρηξη της Σαντορίνης, ξεπλήθηκαν βία τα πρώτα κτίρια και στη συνέχεια με τις θαλασσοταραχές ξεπλήθηκαν και τα επόμενα. Τι ακριβώς εννοώ? Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει κανείς στο βυθό στα 6 μέτρα. Βλέπετε πόσο συμπαγές είναι το στρώμα κεραμικής το οποίο έχει δημιουργηθεί. Όλα αυτά που βλέπετε είναι σπασμένα όστρακα αγγείων. Κατεβαίνοντας, και το οποίο συνεχίζει και πιο βαθιά. Όσο κατεβαίνει κανείς, εδώ είμαστε γύρω στα 9 με 12 μέτρα, στα 15 με 18, βλέπετε όσο κατεβαίνουμε βαθύτερα, υπάρχουν συσσωματωμένα πιο ολόκληρα αγγεία. Γιατί στα ρηχά ο κυματισμός σπάζει τα αγγεία και συσσωματώνει τα θράσματα τους. Όσο βαθύτερα κατεβαίνουμε, που ο κυματισμός επηρεάζει λιγότερο, έχουμε μεγαλύτερα τμήματα αγγείων που σώζονται. Για να φτάσουμε στα 25 μέτρα, όπου βλέπετε ότι σώζονται σχεδόν ολόκληρα αγγεία. Σε αυτή ακριβώς την περιοχή, στα πιο βαθιά, η Ελπίδα Χατζηδάκη, η συνάδελφός μου, η οποία ήταν πριν έρθω εγώ στην Κρήτη το 2010, η υπεύθυνη από πλευράς εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων για την Κρήτη, διενήργησε μία ανασκαφή και βρήκε ένα σύνολο το οποίο ταύτισε ως το πρώτο μινωικό ναυάγιο που έχει βρεθεί. Πρόκειται για ένα σύνολο γύρω στα 120 αγγεία τα οποία έχουν ανελκυστεί. Είναι ομοιογενή, είναι μεταφορικά αγγεία.
Είναι σύγχρονα αγγεία, δηλαδή χρονολογούνται σε μία συγκεκριμένη εποχή, εκεί γύρω στο 1700. Και παρόλο που δεν έχουν βρεθεί στοιχεία του πλοίου, το οποίο είναι πιθανό να έχει διαλυθεί, δεν είναι απαραίτητο ένα πλοίο, ένα ναυάγιο να σημαίνει ότι θα φτάσει το σκαρί στο βυθό. Αυτό που συνήθως φτάνει σίγουρα είναι το φορτίο του. Υπάρχουν φορές που βρίσκουμε και στοιχεία του ίδιου του σκαριού, του ίδιου του κελίφου του πλοίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βρέθηκαν. Παρ' όλα αυτά, είναι όντως ένα από τα ελάχιστα σύνολα που παραπέμπουν σε μινωικά ναυάγια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ένα στις ακτές της Τουρκίας πάνω από τη Ρόδο. Και ξέρουμε σίγουρα, έχουν ανελκυστεί πριν καμιά δεκαετία, μερικά αγγεία από ένα άλλο σύνολο στη Λακωνία που δείχνουν ένα πιθανότατο μινωικό ναυάγιο που εντοπίστηκε. Εδώ βλέπετε μια εικόνα από το πώς τμήμα των αγγείων αυτών εκτίθενται στο Μουσείο της Σιτίας. Ακριβώς απέναντι στη ψήρα του Αλτσί, κληθήκαμε να κάνουμε μια αυτοψία για να δούμε αν ο χώρος στην ανανέωση των προβλητών που είχαν κατασκευαστεί παλιότερα, εάν υπάρχουν αρχαιότητες. Πραγματικά, στο πιο επίνεμο σημείο, αυτό που προστατεύει και η ψήρα που βλέπετε εδώ, σε αυτή την αγκάλη εδώ πέρα, σε αυτή τη μύτη εδώ, στο Αλτσί, εντοπίσαμε στο βυθό διάφορα θράσματα αγγείων διαφόρων εποχών. Και αυτό δικαιολογείται πώς. Αυτό είναι ένα σημείο που είναι ένα αγκυροβόλιο. Είναι ένα σημείο που προστατεύεται από τους καιρούς. Συνεπώς, πλοία δένουν σε διάφορες εποχές σε εκείνο το σημείο για να προστατευτούν από τον καιρό και πετάνε στη θάλασσα τα σκουπίδια τους. Γι' αυτό έχουμε, όπως βλέπετε, αγγεία διαφορετικών εποχών. Λίγο ανατολικότερα, ο μόχλος. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής στην πραγματικότητα να ερευνήσουμε το μόχλο, γι' αυτό και η φωτογραφία που βάζω είναι από το διαδίκτυο. Είναι ακόμα επάνω η διαφήμιση του κυρίου που την ανήρτησε, του Απόλλωνας. Βάζω όμως τη συγκεκριμένη εικόνα γιατί το νησάκι του Μόχλου, του Αγίου Νικολάου, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη ψήρα, όπως σας είπα προηγουμένως. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ένα νησί, αλλά έχουμε τον άλλο τύπο μινωικής εμπορικής πόλης. Βλέπετε αυτή την αχνή γραμμή που ενώνει το νησί με το χωριό του Μόχλου απέναντι. Αυτό ήταν στεριά. Ήταν ένα, λοιπόν, εδώ είχαμε ένα ακροτήρι που κατέληγε στον Άγιο Νικόλαο, επομένως πρόσφερε ευνοϊκές συνθήκες ελιμενισμού στις δύο του πλευρές. Ανάλογα με τον καιρό μπορούσαν τα πλοία να ελιμενιστούν είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά και ταυτόχρονα το ακροτήρι προσέφερε μία αρκετά οχυρή θέση και είχε όπου μπορούσε να αναπτυχθεί μια πόλη που να εμπορεύεται, ενώ ταυτόχρονα είχε επικοινωνία με τη στεριά απέναντι, με την οποία μπορούσε προφανώς να διαπεραιωθεί προς την υπόλοιπη Κρήτη ή και να καλλιεργήσει, να δεχτεί εμπορεύματα και ούτω καθεξής. Εκεί που εξαπλώθηκαν οι μινωίτες, εκεί που βρίσκουμε μινωικές εμπορικές θέσεις, βρίσκουμε αιώνες αργότερα και ρωμαϊκές θέσεις. Το ίδιο συνέβη στη ψήρα, έχουμε και ρωμαϊκή φάση, το ίδιο και εδώ στο Μόχλο. Μάλιστα εδώ, η ίδια ομάδα που ερεύνησε και τη ψήρα που σας έδειξα προηγουμένως στη δεκαετία του 60, αποτύπωσε δύο ιχθυοδεξαμενές. Είναι αυτά τα λαξεύματα που φαίνονται αχνά εδώ πέρα. Οι Ρωμαίοι ήταν τρομεροί ψαροφαγάδες. Προκειμένου λοιπόν να διατηρούν φρέσκα ψάρια, έσκαβαν το βράχο στην αχτή, δημιουργούσαν από τις δεξαμενές που έσκαβαν αυλάκια προς τη θάλασσα, έτσι το νερό ανανεωνόταν και τα αυλάκια τα έφραζαν με διάτριτες πέτρες, όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, βρέθηκε σε μια από τις ιχθυοδεξαμενές του Μόχλου, ώστε να μην μπορούν να δραπετεύσουν τα ψάρια, να τα διατηρούν φρέσκα όταν τα ψάρευαν και να μπορούν να τα φάνε κατά το δοκούν όποτε είχαν κάποιο γλέντι. Εδώ λοιπόν έχουμε και ρωμαϊκή φάση, η λούτρα πιο πέρα
έχει κατάλοιπα ρωμαϊκών λουτρών. Το ίδιο συμβαίνει στη Χρυσή, το ίδιο συμβαίνει στο Κουφονήσι. Σας είπα ότι οι θέσεις αυτές της μίας κοσμοκρατορίας, μεσογειοκρατίας, ταυτίζονται με την άλλη. Γιατί και οι δύο πολιτισμοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ναυτιλία τους. Η ανάπτυξή τους βασίζεται στην ναυτιλία. Δεν είναι άλλωστε άγνωστο ότι οι Ρωμαίοι έχουν οργανώσει την Μεσόγειο ως μια ρωμαϊκή λίμνη και έχουν καθιδρύσει σε αυτήν την λεγόμενη Pax Romana, τη ρωμαϊκή ειρήνη, που σημαίνει ότι έχουν κατανικήσει την πειρατεία και άρα το εμπόριο μπορεί να διεξάγεται απρόσκοπτα. Μάλιστα, τα περισσότερα ναυάγια που βρίσκουμε στις ελληνικές θάλασσες που ερευνούμε τουλάχιστον, είναι ρωμαϊκά. Όχι γιατί οι Ρωμαίοι έμποροι ήταν ατζαμίδες, το αντίθετο, αλλά η μεγάλη εμπορική κίνηση είχε αντίστοιχο αριθμό ατυχημάτων. Κινούμαστε ανατολικότερα προς την πόλη της Σιτίας, η οποία φυσικά υπάρχει από την αρχαιότητα. Δεν ξέρω αν η αρχαία πόλη αναπτυσσόταν στον ίδιο χώρο. Σίγουρα η Μυκηναϊκή πόλη μάλλον ήταν αυτή του Πετρά, ενώ η ελληνιστική πόλη είναι αυτή στον Τρυπητό. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε την μεσαιωνική πόλη της Σιτίας, η οποία μάλιστα ήταν πτυχισμένη από τους Βενετούς, όπως φαίνεται στην γραβούρα. Και στο σημείο αυτό εδώ πέρα σώζεται ακόμα το παράκτιο τείχος, το ενετικό, γι' αυτό και ο δρόμος δεν πήγε ΣΥΡΙΖΑ στην ακτή, αλλά έμεινε πιο πίσω ώστε να διατηρηθεί το ενετικό θαλάσσιο τοπίο μαζί με το τείχος. Και σε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε το τείχος αυτό σε μια συνεργασία με την εφορία Λασιθίου, κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να πετάξουμε τον drone που διαθέτει το γραφείο για να καταγράψουμε αυτή την περιοχή. Δεν τα καταφέραμε, γιατί είναι το αεροδρόμιο από πάνω και δεν είχαμε προνοήσει να πάρουμε άδεια. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια ευκαιρία για να δούμε τις ιχθυοδεξαμενές που είχε αποτυπώσει ο Μακαρίτης, ο Κωστής Ναβάρας, σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές, βλέπετε εδώ τα λαξεύματα. Μάλιστα υπάρχουν και αυτές οι σειρές με δοκοθυρίδες στα βράχια της ακτής. Θα σας δείξω και φωτογραφία μέσα παρακάτω, που φαίνεται ότι κατά την ερμηνεία του επρόκειτο για σκεπαστές ιχθυοδεξαμενές. Εδώ φαίνεται μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης όπως είναι σήμερα. Και στην δική μας την επίσκεψη τα πράγματα ήταν ως εξής. Δεν χρειάστηκε, αφού δεν μπορούσαμε να πετάξουμε, κολυμπήσαμε. Φτάσαμε στην θεωρούμενη ιχθυοδεξαμενή, φωτογραφίσαμε, παρατηρήσαμε, όντως οι δοκοθυρίδες τις βλέπετε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ιχθυοδεξαμενή έχει μεν κανάλια προς τη θάλασσα, αλλά της λείπει αυτή η πλευρά εδώ πέρα. Άρα δεν μοιάζει και τόσο πολύ με δεξαμενή. Ήταν περίεργο. Όταν προχωρήσαμε αρκετά, διαπιστώσαμε ότι δεν πρόκειται όντως για ιχθυοδεξαμενή, αλλά για μια πηγή γλυκού νερού. Οι δεξαμενές ήταν πηγές, ήταν κατασκευές διαχείρισης του γλυκού νερού. Είδατε πόσο νερό βγάζει το σημείο. Μάλιστα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και κάποιες γούρνες παραδοσιακές εκεί με δέλτα σίγμα, δήμος Σιτίας ενδεχομένως. Άρα είμαι σίγουρος ότι ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, οι παλιοί Σιτιακοί, σίγουρα θα θυμούνται τη βρύση, την πηγή εκεί πέρα να λειτουργεί. Φαίνεται μάλιστα, παρατηρώντας την γραβούρα, ότι ενώ το τείχος ανεβαίνει από αυτή την πλευρά ευθύγραμμα προς τα πάνω, ακριβώς το σημείο εκείνο κάνει αυτό το προμαχώνα, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την πηγή. Μάλιστα, εκτός από την εξωτερική πηγή, υπάρχει και μια εσωτερική δεξαμενή, που ακόμα, παρόλο το ότι η πρόσωψη του τείχους έχει πέσει, είναι ακόμα ορατή. Επίσης, θα προσέξετε στην γραβούρα το εξής.
συνήθως ένα επιθαλάσσιο τείχος καταλήγει ακριβώς στη θάλασσα. Δεν θέλει οι εχθροί να έχουν πάτημα για να μπορούν να βάλουν τις σκάλες τους. Εδώ πέρα δεν συμβαίνει αυτό. Βλέπετε το κάρο που περνάει στο δρόμο μπροστά από το τείχος. Και πραγματικά υπάρχει ο δρόμος. Είναι αυτός εδώ πέρα. Έχει βυθιστεί λίγο από τα ενετικά χρόνια. Αλλά υπάρχει. Είναι αυτό. Άρα μήπως εδώ είχαμε όντως ένα δρόμο που οδηγούσε στη δεξαμενή, την οποία την μεν εξωτερική προστάτευε αυτός ο προμαχώνας και υπήρχε και μία εσωτερική για τις ανάγκες της πόλης. Υποθέσεις κάνουμε, αυτό ήταν μερικών ωρών δουλειά. Την επόμενη φορά που θα πάμε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες απαντήσεις. Λίγο πιο πέρα στο λιμάνι της Σιτίας, επειδή η ενάλεια πολιτιστική κληρονομιά, όπως και κάθε κληρονομιά, δεν είναι μόνο η αρχαία, γιατί όλα τα σύγχρονα γίνονται κάποτε αρχαία, για τον αρχαιολογικό νόμο κηρύξαμε ως διατηρητέα, με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, κηρύξαμε ως διατηρητέα όλα τα ναυάγια που έχουν ναυαγήσει 50 χρόνια πριν από σήμερα, με κύριο σκοπό να περιληφθούν σε αυτά τα ναυάγια πλοίων και αεροπλάνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα τέτοιο αεροπλάνο κατέπεσε στο λιμάνι της Σιτίας. Ήταν αγγλικό, είναι ακόμα εκεί. Σας δείχνω μια φωτογραφία από μια κατάδυση που έγινε στη θέση το 2007 από κάποιους συναδέλφους. Πάνω στο πλοίο βρήκανε τα πινακιδάκια που σας βλέπετε αριστερά με τον τύπο των μηχανών του πλοίου. Αυτή είναι μια άλλη εικόνα, άλλη μία. Αυτό θα ήταν περίπου το αεροπλάνο όταν πετούσε, ένα Bristol Beaufighter, ένα βρετανικό πολεμικό σκάφος που έλαβε μέρος σε άπειρες αερομαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, η παράδοση λέει ότι οι δύο πιλότοι σώθηκαν και βγήκαν αγέροχοι στην ακτή όπου τους συνέλαβαν οι Γερμανοί. Όπως σας είπα, πιο πέρα την πεδιάδα ορίζει η αρχαιολογική θέση του Πετρά, που αποτελεί την προϊστορική θέση που μάλλον αντιστοιχούσε στην κύρια θέση της περιοχής, ενώ η ελληνιστική πόλη αναπτύσσεται στον Τρυπητό. Είναι μια θέση που επίσης δεν έχουμε ερευνήσει ακόμα, η οποία έχει όμως ναυτικό ενδιαφέρον, διότι έχει αυτό το νεόσικο. Τι είναι ο νεόσικος? Ο νεόσικος είναι ένα γκαράζ για να μπαίνει μέσα ένα πολεμικό πλοίο. Ή καμιά φορά υπάρχουν και μεγαλύτερα που είναι για περισσότερα από ένα πλοίο. Μάλιστα, επειδή είπαμε ότι η Κρήτη έχει μια περίεργη γεωλογική ιστορία με αναταράξεις, με ανυψώσεις και βυθίσεις, φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο η σχέση στεριάς και θάλασσας είναι αναλύωτη και μας το δείχνει ακριβώς το δάπεδο αυτού του νεόσικου, γιατί ξεκινάει από τη στεριά και καταλήγει μέσα στο νερό. Και αυτός είναι ο τύπος των κλασικών νεοσύκων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι νεόσικοι είναι πια βυθισμένοι ή έχουν βγει εντελώς στη στεριά. Εν τούτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας δείχνει ότι έχουμε ένα μπλοκ το οποίο παραμένει, ένα γεωλογικό μπλοκ, ένα γεωλογικό τμήμα το οποίο παραμένει σταθερό. Ανατολικότερα, ανάμεσα στους Διονυσάδες και το Κάβο Σίδερο, το Σαμόνιο, η ίδια ομάδα που εντόπισε το 2007 το αεροπλάνο, με υπόδειξη ενός ντόπιου κυρίου και την καθοδήγησή του, εντόπισε και ένα ναυάγιο των ρωμαϊκών χρόνων. Βλέπετε το πώς τεκμηριώνεται, πώς βιντεογραφείται το ναυάγιο αυτό. Φέρει δύο τύπους αμφορέων. Έναν τύπο από κριτικούς αμφορείς που παράγονται στην Κρήτη και έναν τύπο από αμφορείς που παράγονται στη Βόρεια Αφρική, γιατί το εμπόριο είναι μια σύνθετη κατάσταση. Τα πλοία φορτώνουν και ξεφορτώνουν σε διάφορα σημεία. Το πλοίο αυτό είτε έφευγε είτε ερχόταν στην Κρήτη,
κάπου προσέγγισε και φόρτωσε και κριτικό φορτίο. Θα μπορούσε βέβαια να το είχε πάρει και απαλλού, δεν είναι απαραίτητο ότι το πήρε από την Κρήτη, θα μπορούσε να το είχε πάρει από τη Ρόδο. Είπαμε, το εμπόριο είναι μια σύνθετη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τεκμήριο για αυτή την ρωμαϊκή εμπορική δραστηριότητα για την οποία σας είπα προηγουμένως. Είναι προφανώς, οι φωτογραφίες που έχουμε είναι από μία κατάδυση, είναι ένας χώρος που αξίζει πραγματικά μια περαιτέρω τεκμηρίωση όπως αυτή που θα δείτε για το ναυάγιο στην περιοχή του Παλοκάστρου που θα σας δείξω στο τέλος. Το ακροτήρι του Καβοσίδερο αναφέρεται και στις αρχαίες πηγές ως αμμόνιο και ακριβώς αυτή η αναφορά σε όλους τους αρχαίους γεωγράφους δείχνει ακριβώς ότι είναι ένα συχνό πέρασμα και ως συχνό πέρασμα προφανώς είναι ένας, και ένα δύσκολο πέρασμα ταυτόχρονα. Διασταυρώνονται πελάγοι και άνεμοι. Συνεπώς, αν σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν μόνο με ένα πανί και ένα τετράγωνο πανί κυρίως και χωρίς τιμόνια ή μηχανές όπως έχουμε εμείς στα δικά μας σκάφη σήμερα, ήταν πολύ εύκολο να ναυαγήσουν. Βέβαια, ήταν πολύ καλή ναυτική. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι είναι μια περιοχή με πληθώρα ναυαγίων, πέραν αυτού που σας έδειξα, από μια έρευνα, από την έρευνα που έκανε ο Κουστό το 1976 με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Μου έλεγε κάποια στιγμή ο κύριος Τριτζάς ότι στην Ελλάσσα, ανάμεσα στην Ελλάσσα και το Κάβο Σίδερο, υπάρχουν δύο βυθισμένα πλοία, ένα αρχαίο με φορτίο από κολόνες και ακριβώς από πάνω του έχει κάτσει ένα μεταλλικό σύγχρονο. Δεν το έχουμε δει, δεν έχουμε φωτογραφίες, γι' αυτό λέω ότι θα ήταν ευχής έργο κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κάνουμε μια έρευνα στην περιοχή. Σας δείχνω μια εικόνα από το πρώτο λιμάνι που βρίσκει κανείς, όπως έρχεται κανείς από ανατολικά και μπαίνει νότια της Κρήτης, την Ήτανο, γι' αυτό και έχουμε την ανάπτυξη της πόλης της Ιτάνου εκεί πέρα. Βέβαια, η γεωλογική αστάθεια επηρεάζει το λιμάνι της και το οποίο επιχώνεται κάποια στιγμή. Πιθανότατα είναι σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Βέβαια, η Ήτανος είναι μια πόλη που ζει από τα κλασικά ελληνιστικά χρόνια και φτάνει μέχρι τα μεσαιωνικά. Έχουμε τις Βυζαντινές εκκλησίες που έχουν ένα σκαφί και δείχνουν την, ακριβώς αυτή τη ζωή αυτής της πόλης. Ακόμα και οι Θηραίοι έναν Ιτάνιο πήρανε για να τους οδηγήσει στην Βόρεια Αφρική, έναν Ιτάνιο αλιέα πορφύρας να τους οδηγήσει στην Αφρική όπου ίδρυσαν την Κυρίνη. Αν έμενε κανείς ότι θα μπούμε τώρα στον κόλπο του Παλαικάστρου, αλλά όπως και τον Απόστολο Παύλο που είπα προηγουμένως, θα μας ξεσύρει για λίγο ο καιρός, θα κατέβουμε νοτιότερα και θα επιστρέψω, θα ορτσάρουμε μετά για την περιοχή του Παλαικάστρου. Ο κόλπος της Ζάκρου λοιπόν, με ένα από τα πέντε γνωστά μινωικά, δεν είναι πλέον πέντε, αλλά ένα από τα γνωστότερα μινωικά ανάκτορα, ένα ανάκτορο που αναπτύσσεται σε μία ξεκάθαρα θέση λιμάνι, σε ένα σημείο λιμάνι, γιατί είμαστε ακριβώς στην νότιο-ανατολική Κρήτη και είναι ίσως από τα ασφαλέστερα σημεία για να προσεγγίσει κανείς. Εδώ έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει μια βυθισμένη ρωμαϊκή ιχθυοδεξαμενή, την οποία όμως δεν έχουμε καταφέρει να ερευνήσουμε. Επίσης, όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη, έχει αλλάξει η αχτογραμμή. Βλέπετε εδώ αυτές οι γραμμές που βλέπετε είναι ένα πέτρωμα που δημιουργείται ακριβώς εκεί που σπάνε τα κύματα, το beach rock, δηλαδή είναι μια πέτρα, ένα πέτρωμα που δημιουργείται στην αχτή, όμως τώρα είναι βυθισμένο. Επομένως, εδώ ήταν κάποτε στεριά που αργότερα βυθίστηκε. Εδώ ταυτόχρονα έχουμε διάφορα ρέματα που εκβάλλουν και δημιουργούν επιχώσεις. Κατά τους συναδέλφους μου, η διαμόρφωση της αχτής την εποχή λειτουργίας του αναχτόρου ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή υπήρχε ίσως από αυτό το σημείο εδώ, ναι,
μια είσοδος σε μια εσωτερική λιμενική λεκάνη όπως αυτή που φαίνεται εδώ πέρα. Γι' αυτό πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι οι σημερινές αχτές δεν είναι και οι αρχαίες αχτές. Στην Ανατολική Κρήτη είναι μάλλον μέσα στη θάλασσα. Στην εξωτερική Κρήτη, στην Δυτική Κρήτη πρέπει να τις αναζητήσει κανείς στη στεριά. Λίγο νοτιότερα προς το Ξερόκαμπο, ένας καλός συνάδελφος, ένας καλός φίλος μάλλον, ο Μιχάλης ο Βασιλάκης, δίτης από την Ελούντα, που μας βοηθάει πάρα πολύ στην έρευνα της Ελούντας, σε ένα ψάρεμά του μου στείλε κάποια στιγμή τη φωτογραφία από ένα ναυάγιο με ροδιακούς, όπως βλέπετε, αμφορείς του Δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν, πάλι η ρωμαϊκή περίοδος. Αυτός είναι ένας λαιμός από έναν αιγυπτιακό αμφορέα και πάλι το σύνθετο εμπόριο το οποίο περιλαμβάνει την Κρήτη. Πρόσφατα λοιπόν, πριν ούτε ένα μήνα, είχαμε πάει να κάνουμε μια αυτοψία για το σημείο προσεγιάλωσης του περιώνυμου East Med, τώρα που ακρίβηκαν και τα υγρά καύσιμα και όχι μόνο. Οπότε πήγαμε να καταδυθούμε στο σημείο για να εντοπίσουμε το ναυάγιο και να το τεκμηριώσουμε. Όμως αυτό βρίσκεται στην κορυφή ενός ακροτηρίου και λίγο πιο ανοιχτά υπάρχει μία νησίδα. Πέσαμε στη βόρεια πλευρά του ακροτηρίου θεωρώντας ότι θα το περιπλέψουμε. Αντί αυτού όμως ακολουθήσαμε την υποβρύχια ράχη που πηγαίνει γύρω από την νησίδα. Και ενώ δεν είχαμε μία μόνο κατάδυση, γιατί ερχόταν, δεν θυμάμαι ποια κακοκαιρία, η Ελπίδα νομίζω, ενώ ψάχναμε αυτό το ναυάγιο, δεν το βρήκαμε, θα το βρούμε σε άλλη φορά. Βρήκαμε όμως από την υπήνεμη πλευρά της νησίδας μία περιοχή με διάσπαρτη κεραμική. Εδώ βλέπετε το λαιμό ενός πίθου. Είναι εκτός από το λαιμό του πίθου, βρήκαμε έναν βυζαντινό αμφορέα, έναν δεύτερο μάλλον αφρικάνικο ρωμαϊκό, το στύπο μιας βυζαντινής άγκυρας, που και πάλι μιλάει για ένα απόμερο άγνωστο σε όλους μας σημείο αγκυροβολίας, το οποίο υπάρχει στη θάλασσα και χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πόλη στη στεριά, ένα επίνεμο σημείο αποτελεί πάντα ένα καταφύγιο και σε αυτό θα βρει κανείς αρχαιολογικά τεκμήρια της διαχρονικής του ή της συγκεκριμένης σε κάθε περίπτωση χρήσης. Δεν θα σας μιλήσω για το Κουφονίσι, την δήλο του Λιβικού, όπως την ονόμασε ο Παπαδάκης, με τον ισχυρό ρωμαϊκό οικισμό. Δεν τον έχουμε μελετήσει, αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση που λένε να σας ανακοινώσω ότι έχουμε μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών καταφέρει να κερδίσουμε μια χρηματοδότηση, ώστε τα επόμενα 2 χρόνια θα τεκμηριώσουμε, θα ερευνήσουμε και θα τεκμηριώσουμε και υποβρύχια και προσπαθώντας να χτίσουμε τις παλαιοαχτές και στα Κουφονίσια και στη Χρυσή και σε κάποια σημεία στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οπότε θα με ξανακαλέσετε και τότε θα σας πω και για το Κουφονίσι. Γυρνάω στο Παλέκαστρο, με το οποίο θα ήθελα να τελειώσω. Όπως είπε η κυρία Σοφιανού, αυτή είναι μια τριμερή συνεργασία 2 εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, της Λασιθίου και της Εναλίων, μαζί με την Βρετανική Σχολή, εκπροσωπούμενη εμπροκειμένο από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και με διευθυντή τον Καρλ Νάπετ. Το Παλέκαστρο είναι γνωστό για τον Ρουσόλακο, για την προϊστορική του φάση, για τη μινωική του φάση, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Γνωρίζουμε ότι στην περιοχή Μπονταλάκη, αυτό το μικρό ακροτήρι, Μπόντε είναι το ακροτήρι στα ενετικά. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ξέρουμε ότι υπάρχουν κτίρια
που τα καταστρέφει το κύμα, επομένως όπως και πάνω στο ακροτήρι εδώ πέρα, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια ανασκαφή στην Αχτή, την οποία θα διεξάγει η εφορία Λασιθίου μαζί με το Πανεπιστήμιο Τορόντο, και εμείς είπαμε να ερευνήσουμε τον ευρύτερο κόλπο και τις Αχτές και τη θάλασσα της περιοχής. Επειδή είναι λίγο πιο δύσκολο να μεταδώσουμε τον COVID, παρόλο που ένα άτομο από την ομάδα κόλλησε COVID όταν φύγαμε από εκεί, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στη θάλασσα, όμως εμείς ξεκινήσαμε από φέτος, επομένως μας μένουν άλλες δύο χρονιές, το 22 και το 20. Πέρυσι, το 21 ήταν η πρώτη χρονιά, 22 και 23 θα είναι η δεύτερη και τρίτη. Εδώ, σε αυτό το σημείο, όπου υπάρχει το λιμανάκι του Κουρεμένου, ξέραμε από τη δεκαετία του 80, οπότε αδειοδοτήθηκε η κατασκευή αυτού του λιμανιού, ότι σε αυτό το σημείο εδώ υπήρχε ένα λιμάνι, ένας βυθισμένος μόλος, μάλλον ρωμαϊκών χρόνων. Α, συγγνώμη, πριν πάω εκεί, δείχνω μία φανταστική κατά κάποιο τρόπο εικόνα για το πώς ήταν η περιοχή του Ρουσολάκου στα μινωικά χρόνια. Είναι πιθανόν η παρουσία της Αλικής εδώ δείχνει ότι φυσικά η θάλασσα έφτανε πιο μέσα. Έχουμε επιχώσεις λοιπόν εδώ. Είναι και ένα πάρα πολύ επίνεμο σημείο. Ίσως το πιο επίνεμο μαζί με αυτό τον Κουρεμένο είναι τα δύο πιο επίνεμα σημεία αυτού του κόλπου. Επομένως και η πόλη η ίδια δείχνει, η πόλη του Ρουσόλακου δείχνει πραγματικά ότι είναι μια πόλη που έχει σχέση με τη θάλασσα, είναι μια πόλη λιμάνι, επομένως μάλλον κάπου εδώ πρέπει να αναζητηθεί το λιμάνι της. Φέτος θα κάνουμε και κάποιες γεωφυσικές έρευνες για να δούμε πόσο προχωράει αυτή η κοιλότητα προς τα μέσα, πώς φαίνεται αυτό στο υπέδαφος. Πάμε λοιπόν να δούμε τον βυθισμένο ρωμαϊκό λιμενοβραχίωνα που σας έλεγα προηγουμένως, αυτόν, ο οποίος αρχικά προγραμματιζόταν να αποτελέσει τη βάση του σύγχρονου λιμενοβραχίωνα, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητήθηκε άδεια, είπαμε ότι, ξέρετε, στην αυτοψία για το λιμάνι βρήκαμε αυτό, παρακαλούμε μετακινήστε πιο πέρα το σύγχρονο έργο, οπότε και το σύγχρονο έργο φτιάχτηκε και ο αρχαίος λιμενοβραχίωνας παρέμεινε ως τεκμήριο για να μπορεί κανείς εύκολα με τη μάσκα του να τον κολυμπήσει και να το θαυμάσει. Μια εικόνα ενός πανοράματος υποβρυχίου του λιμενοβραχίου να είναι αυτή εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχουμε μία βάση από μικρές πέτρες και στην κορυφή σώζονται ακόμα πέτρες πιθανότατα από τους δόμους του κρυπιδόματος στο οποίο έδαιναν τα πλοία των ρωμαϊκών χρόνων. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κολυμπήσετε, να βάλετε τη μάσκα σας. Εδώ το βάθος είναι 1-1,5 μέτρο και εδώ 4. Μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα από την επιφάνεια. Αμέσως δίπλα από το λιμάνι, ψάχνοντας και κολυμπώντας, διαπιστώσαμε ότι σε αυτή εδώ την περιοχή διακρίνονται στο βυθό τείχη, κολόνες, πεσμένες, κεραμική. Ας πούμε αυτά τα, βλέπετε εδώ αυτές οι ευθείες, είναι τείχη. Αυτά εδώ τα στενόμακρα αντικείμενα είναι κομμάτια από αρχαίες κολόνες. Και αυτά εδώ είναι τεράστια κομμάτια από τείχους. Βλέπετε, εάν κολυμπήσετε από πάνω τους, η κοιλιά σας θα ακουμπήσει στους ρωμαϊκούς τείχους. Συνεπώς, είναι κάτι που μπορεί κανείς πολύ εύκολα να δει με τη μάσκα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, όπως το σύγχρονο, υπήρχε και ένα αρχαίο, ένα ρωμαϊκό λιμάνι. Είμαι σίγουρος ότι στο επίπεδο που δημιουργείται γύρω από το λιμάνι, εάν γίνουν ανασκαφές, θα βρεθούν και οι συνέχειες αυτών των κτηρίων. Αντίστοιχα, στο μέσο του όρμου του Κουρεμένου, σε βάθος γύρω στα 3,5 μέτρα, που είναι το βάθος που βρίσκουμε τη μινωική φάση, υπάρχουν κάποια τμήματα κτηρίων. Σας δείχνω μία φωτογραμμετρία που έχουμε κάνει σε ένα από αυτά τα κατάλοιπα και πάλι είναι κάτι που μπορεί κανείς αφενός να δει με τη μάσκα του. Απ' την άλλη πλευρά όμως μας δείχνει αυτή την επέκταση
της αρχαίας στεριάς προς τη θάλασσα. Μάλιστα, η αρχαία ακτογραμμή, το Beach Rock, για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, είναι 150 μέτρα μακριά από την ακτή σε αυτό το σημείο, μέσα στον κόρπο του κουρεμένου. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα ως θάλασσα, σε μια ζώνη 150 μέτρων, ήταν ακόμα στεριά. Και προφανώς αυτή την περιοχή, εκεί μπροστά στην ταβέρνα που υπάρχει, πριν το σημείο που εγκαθίστανται οι σέρφερς, υπάρχουν κατάλοιπα τρινοϊκής φάσης κατοίκησης αυτής της περιοχής. Αντίστοιχα, στις Πλακοπούλες, νότια-νότια στον όρμο του Κουρεμένου, κάτω από το Καστρί, μέσα στο ίδιο το Beach Rock, αυτό το πέτρωμα που σας έλεγα προηγουμένως, έχουν ενσωματωθεί τμήματα πίθων, πιθανότατα από κάποιον πιθεώνα ενός κτηρίου που υπήρχε στο χώρο. Βλέπετε, αυτό είναι βράχος. Η βύθιση εδώ πρέπει να ήταν βαθμιαία, οπότε τόσο το έδαφος όσο και η πίθη συσσωματώθηκαν και έγινε βράχος. Σας δείχνω τμήματα επίσης συσσωματωμένα στους βράχους, τα οποία και αντίστοιχά τους από την ανασκαφή του Ρουσόλακου. Βλέπετε τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα των μινωικών χρόνων. Στην ίδια περιοχή εντοπίσαμε στο βυθό και το τμήμα μιας κυκλικής κατασκευής από την ελάχιστη κεραμική που μαζέψαμε, την οποία είδε ο Καρλ Νάπετ. Θεωρεί ότι βρισκόμαστε στις αρχές της, γύρω στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Είμαστε αρκετά πρώιμα ακόμα, και είτε μιλάμε για κάποιον κυκλικό τάφο, για κάποια κουλούρα, τι άλλο κυκλικό χτίσμα μπορούμε να σκεφτούμε για την μινωική αρχιτεκτονική. Και αυτά μπορείτε να τα δείτε με τη μάσκα σας. Νοτιότερα από το Καστρί, στη Χιώνα, ακριβώς αυτό το σημείο μπροστά στις ταβέρνες, υπάρχουν επίσης κατάλοιπα ρωμαϊκών κτηρίων. Βλέπετε εδώ ένα πλακόστρωτο και βλέπετε εδώ τμήματα των τοίχων. Ελπίζω ότι περισσότερα αποτελέσματα για αυτά και καλύτερες εικόνες και αποτυπώσεις θα έχουμε την επόμενη χρονιά, στην επόμενη μας αποστολή. Αυτό που ήταν όμως εξαιρετική αμοιβή για την αποστολή του περασμένου Ιουλίου ήταν ο εντοπισμός ενός ναυαγίου του 2ου αιώνα μετά Χριστόν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βρίσκεται σε βάθος καμιά 20-25 μέτρων. Κάποιοι από τους αμφορείς, αυτοί εδώ ας πούμε, διατηρούν ακόμα και τη διάταξη με την οποία είχαν φορτωθεί στο αρχαίο σκαρί, στο αρχαίο πλοίο. Σε αυτό μπορέσαμε, παρά το ότι και εδώ είχαμε τρεις καταδύσεις. Η μία το εντόπισε, η δεύτερη το τεκμηρίωσε και η τρίτη συνέχισε για να βρει τα κατάλοιπα μίας βυθισμένης στράτας της δεκαετίας του 60 στην κορυφή του Καβοπλάκου και τα κατάλοιπα ενός σιδερένιου πλοίου που προσάραξε στις Γράντες, στο νησάκι της Γράντες απέναντι. Γιατί και αυτά δείχνουν ότι οι ίδιοι ναυτικοί δρόμοι, οι ίδιοι ναυτικοί κίνδυνοι συνοδεύουν πάντα τους ναυτικούς και σημαδεύουν τις θάλασσες μας και γενικότερα με πολιτιστικά τεκμήρια, με τεκμήρια του πολιτισμού και των πλοίων και των φορτίων κάθε εποχής. Εδώ λοιπόν ένα ρωμαϊκό φορτίο με αμφορείς που έρχονται παρακαλώ από τη Βετική, από την Ισπανία. Ένα είδος αμφορέων το οποίο είναι ταυτισμένο με τη μεταφορά αλυπάστων και γάρου. Παστά ψάρια λοιπόν, και αυτή η ιδιαίτερη σάλτσα των γάρων το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, φτιαχνόταν από ψάρια που τα άφηναν στον ήλιο, τα έλειωναν, τα διασκεύαζαν με κάποιο τρόπο
ώστε δημιουργούσαν μία σάλτσα, όπως το σόγια σος, και με αυτό καρύκευαν διάφορα φαγητά τους, όχι μόνο ψαρικά, αλλά και κρεατικά. Ισπανικοί αμφορείς στην Κρήτη. 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά η Κρήτη είναι ένα κεντρικό σημείο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μαζί με την Κυρίνη μία από τις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και είναι ο δρόμος από όπου πηγαίνουν έρχονται τα ρωμαϊκά πλοία. Θα κλείσω λοιπόν βάζοντάς σας στη δική μας θέση. Είναι 2 λεπτά το βιντεάκι, ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Θα δούμε μια έτσι πιο ζωντανή εικόνα από το ναυάγιο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά και ένα ενηδρίο. Βλέπετε είναι απίστευτη η ζωή που έχει αναπτυχθεί πάνω στο ναυάγιο. Άπειρα ψάρια, βλέπετε τα μαύρα είναι οι γνωστές παπαδίτσες. Θα δείτε τώρα ένα σωρό λεοντόψαρα, μια απικία τουλάχιστον καμιά τριανταριά ατόμων. Θα βλέπετε εδώ. Να το εδώ. Σφουγγάρια. Να δω το λεωτόψαρο. Και εδώ τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Σκάρι. Και οι αμφορείς από τη Βετική. Αυτό το φορτίο, έτσι όπως είναι συγκεντρωμένο και διατηρώντας στοιχεία της αρχικής του φόρτωσης, είναι πολύ, και λόγω του αμμόδους βυθού στον οποίο έχει επικαθίσει, είναι πολύ πιθανόν ότι κάτω από τους αμφορείς υπάρχει και το ξύλινο σκαρί του πλοίου και πιθανότατα άλλα μικρότερα ευρήματα. Είναι ένα ναυάγιο που πραγματικά θα άξιζε να σκαφεί, αν και φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ λίγες μέρες του χρόνου, γιατί ακριβώς είναι σε ένα σημείο που το χτυπάει έντονα ο άνεμος και γι' αυτό άλλωστε συνέβη και το ναυάγιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου, κάθε άλλο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν αυτή η ξενάγηση μαγική, μπορώ να πω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε περίπου 15 λεπτά για ερωτήσεις για το κοινό μας. Δεν ξέρω, κυρία Σοφιάνο, αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι. Είναι το συναρπαστικό που είχα πει πριν. Πραγματικά, ειδικά το βίντεο το τελευταίο, είδαμε πολύ σημαντικά πράγματα και γενικά όλη η πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Θεοδούλου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θεοτόκη. Πραγματικά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε, να τα ρωτήσω πρώτη. Μου επιτρέπετε? Για το νεόσικο και τον τρυπητό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Μέχρι πρόσφατα ξέραμε ότι ήταν ο μοναδικός που βρέθηκε στην Κρήτη ελληνιστικής περίοδου. Έχεις εντοπίσει κάποιον άλλον? Υπάρχουν άλλα 2, πιθανόν και 3 αντίστοιχα λαξεύματα στον φυσικό βράχο στα δυτικά της φορτέτσας του Ρεθύμνου, που μπορεί να είναι αντίστοιχης περίοδου. Ελληνιστικά, και βέβαια, μπορεί να είναι και να πηγαίνουν πίσω μέχρι τα ελληνιστικά, ναι. Και βέβαια έχουμε και το ρωμαϊκό νεώσικο των Ματάλων. Ωραία, να. Ευχαριστώ.
Και κάτι άλλο ακόμα, μία απορία. Αυτή τελικά η ειδοκή στις ιχθυοδεξαμενές της Ιτίας, εφόσον, αν κατάλαβα καλά, δεν είναι ιχθυοδεξαμενές. Είναι δεξαμενές νερού. Ναι, πιθανότατα είναι δεξαμενή νερού στεγασμένη, όντως στεγασμένη. Στεγασμένη. Συγγνώμη. Στεγασμένη, όπως είπες, άρα δικαιολογούνται και οι οπές για, για τις δοκούς. Ναι, γιατί ειδικά αν είναι νερό για να χρησιμοποιηθεί, προφανώς δεν θες να πέφτουν μέσα πράγματα. Πιο πιθανό, δηλαδή, είναι για το πόσο υπάρχουν στεγασμένες ιχθυοδεξαμενές, υπάρχει μια αμφιβολία. Για το ότι υπάρχουν στεγασμένες δεξαμενές και ότι το νερό που πίνουμε προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε, είναι δεδομένο. Επομένως, εκεί πιθανολογώ, έτσι, έχουμε στέγαση της δεξαμενής και ίσως κάποια από αυτά να σχετίζονται και με κάποιο σύστημα πρόσβασης, γιατί έχουμε αλληπάλληλες σειρές. Μήπως έχουμε κάποια σκάλα, κάποιο... Δεν ξέρω ακριβώς. Απλά είναι αυτό που είπα, είναι μια αρχική προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι το ότι είναι δεξαμενή διαχείρισης νερού είναι σίγουρο. Βγαίνει ένα ποτάμι νερό από την αχτή εκεί πέρα. Συνεπώς δεν μιλάμε για ιχθυοδεξαμενή. Εξάλλου δεν έχει τέταρτη πλευρά η δεξαμενή. Η εσωτερική βέβαια, αυτή που είναι μέσα στο τείχος η δεξαμενή, είναι κανονική, έχει τέσσερις πλευράς, η μία μάλιστα είναι αψιδωτή και έχει και κρουνό εκροής προς τη θάλασσα για την υπερχείλιση της προφανώς και για τον καθαρισμό της. Αυτό επιβεβαιώνει, αν δεν κάνω λάθος, εκεί η περιοχή λέγεται Βλιχάδη ή Γλυφάδη ή κάπως έτσι. Αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ένας τυπός. Γλυφάδα. Γλυφάδα. Ορίστε. Σημαίνει ότι βγαίνει, ναι, το επιβεβαιώνει αυτό. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Παρακαλώ, ποιος έχει να κάνει κάποια ερώτηση ή θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση για να υπάρξει μια σειρά προτεραιότητας, να πατήσει το εικονίδιο με το χεράκι. Δέσποινα, μπορώ να πάρω το λόγο. Έχει σηκώσει ο κύριος Ανιψητάκης. Ναι, αν θέλετε, ναι. Ναι. Και θα ακολουθήσει ο κύριος Ανιψητάκης μετά. Σας ακούμε, κύριε Ψαράκη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Θεοτόκη. Μια μικρή διευκρίνηση. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Βασιλάκης, όπως είπες πριν, έχει καταγωγή από τη Σκοπή Σιτίας. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, Θεοτόκη. Τα έχουμε πει και από κοντά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το αεροπλάνο στις φωτογραφίες που είδαμε ήταν πολύ παλιά. Πλέον έχει πειραχτεί από τα αγκυροβόλια και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το προστατεύσουμε ούτως ώστε να μην καταστραφεί ολοσχερός πλέον? Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση στο λιμεναρχείο ή η αρχαιολογική υπηρεσία. Με ποιο τρόπο να μπει μια σημαδούρα ούτως ώστε να απαγορευτούν τα αγκυροβόλια και να μην καταστραφεί? Νίκο, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Νίκο γιατί ήταν ο καπετάνιος μας και στην έρευνα του Παλαικάστρου και στην πρόσφατη αυτοψία στο Ξερόκαμπο και έχουμε βουτήξει και μαζί. Κοίτα, Νίκο, πραγματικά αυτό είναι σε ένα σημείο δυστυχώς που είναι κρίσιμο για τη σύγχρονη ναυσιπλοεία και ενώ είναι γνωστό, δυστυχώς αγκυροβολούν. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι κάποιος εκεί να το προσέχει. Παρόλα αυτά, επειδή αυτό το αεροπλάνο έχει περιληφθεί σε έναν κατάλογο με άλλα 90 ναυάγια νεότερα, τα οποία θα δοθούν για να μπορούν να γίνουν επισκέψιμα,
Το πρωί ακόμα μιλούσα με τους συναδέλφους από την εφορία εναλίων για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουμε με τεκμηριώσεις αυτών των ναυαγίων προκειμένου αυτά να γίνουν επισκέψιμα. Γιατί δεν φτάνει που υπάρχουν, πρέπει κάποιος να τα ερευνήσει, να τα αποτυπώσει, να δει σε ποια κατάσταση είναι, να ερευνήσει από το γραφείο στις βιβλιοθήκες, να πει την ιστορία του. Γιατί αυτός που θα πάει πρέπει να έχει ένα αφήγημα για να πάει και να καταλάβει. Δεν θα δει μόνο ένα αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο? Γιατί εκεί το αεροπλάνο? Συμφωνώ μαζί σου και αύριο κιόλας θα στείλω ένα υπενθυμιστικό στο λιμενοαρχείο της Σιτίας να έχουν περισσότερο το νου τους για το συγκεκριμένο σημείο και πραγματικά είναι ένα από τα πράγματα που θέλω να... Καταρχήν με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω να το βουτήξουμε, γιατί εγώ προσωπικά δεν το έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει και για να το βουτήξουμε και για να το τεκμηριώσουμε καλύτερα. Ωραία, σας ευχαριστώ, Θεοτόκη. Γιάννη Ψητάκη, ο λόγος εσάς. Αντώνη, δεν σε ακούμε. Κύριε Νιχτάκη, το μικρόφωνο σας. Ωραία. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής διάλεξης και ιδιαίτερα εσάς, κύριε Θεοδούλου, γιατί σε δύσκολες εποχές με κάνατε να νιώσω πολύ πιο πλούσιος, γνωρίζοντάς μου καλύτερα τον τόπο. Για την περιοχή της Γλυφάδας, να πω κάτι συμπληρωματικό, ότι υπήρχε, όπως μου έχουν πει, μια πηγή για την πόλη της Σιτίας, λίγο πιο αριστερά όπως το κοιτάμε από τη θάλασσα, που λεγόταν Χαντακίτης η περιοχή και είχε σίγουρα πηγή εκεί. Άρα νομίζω ότι ταιριάζει με αυτά που μας είπατε. Και πάλι για το συγκεκριμένο θέμα έχω μια πορεία. Όταν γινόταν το λιμάνι, είχα εναντιωθεί σε αυτή τη λιμνούλα που δημιουργήθηκε εκεί για να βλέπουμε, για να μην πειραχτεί το τείχος το ενετικό. Αναρωτιέμαι και τώρα και σας ρωτάω αν έκανα σωστά ή όχι, με την έννοια ότι στην γραβούρα που μας δείξατε, γιατί και αυτή ήταν για μένα το επιχείρημά μου, υπήρχε δρόμος μπροστά από το τείχος. Αυτό. Λοιπόν, πρέπει να ισορροπήσω μεταξύ των πολλών ιδιωτήτων που έχει ο καθένας μας. Εάν με ρωτάτε προσωπικά σαν Θεοτόκη, πιθανόν να αναζητούσα, αν αυτό γινόταν σήμερα, πιθανόν να αναζητούσα μια άλλη λύση. Δεν ξέρω κι εγώ αν πραγματικά... αν ήταν αναγκαίο να γίνει εκεί ο δρόμος αυτός. Παρ' όλα αυτά, τότε που εγκρίθηκε, θα είχαν τους λόγους τους που το κάνανε όπως το κάνανε. Βέβαια, διατηρεί μία στην πραγματικότητα ένα επιθαλάσσιο τείχος, είναι επιθαλάσσιο. Γι' αυτό λέγεται επιθαλάσσιο τείχος, γιατί είναι στη θάλασσα. Επίσης, ο δρόμος που υπήρχε ήταν ένας στενός δρόμος προφανώς, ένα μονοπάτι. Δεν ήταν ένας δρόμος για να περνάνε αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι άλλες λύσεις είχαν προταθεί τότε. Αλλά ο γέγονε. Αυτό. Στο τσάτ έχουμε μία ερώτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η κυρία Σαρπάκη ρωτάει στο τσάτ, μπορεί λέει να έχασα κάτι, αλλά υπάρχει κάποιο ναυάγιο προϊστορικής εποχής ή είναι όλα μεταγενέστερων χρόνων? Φυσικά υπάρχουν ναυάγια προϊστορικής εποχής. Υπάρχουν ίσως μια-δυο δεκάδες, θα έλεγα. Δηλαδή, ξεκινώντας κανείς από το ναυάγιο της Γιαγάνας στην Κεφαλονιά, πρωτοελλαδική περίοδος, γύρω στο 2000, το ναυάγιο της Δοκού στην Ίδρα,
το ναυάγιο του ακροτηρίου Ηρίων στα Ήρια, στο Τολό, το ναυάγιο του Λούμπουρουν, ένα ναυάγιο σούπερ μάρκετ, ένα ναυάγιο, μια βασιλική αποστολή ενδεχομένως, που είχε τάλαντα χαλκού, γυαλιού, πρώτες ύλες, χρυσά, Αιγαίους, επιβάτες, Κύπριους, πώς το λένε, κυπριακό φορτίο, σιροφίνικες αν υπήρχαν, αν είχαν ορίσει την εθνολογική τους ομάδα αυτή την περίοδο, έτσι εννοώ από την μεταγενέστερη σιροπαλαιστινιακή αρχή, αχτή, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φορτίο. Αυτό είναι νότια της Ρόδου το Λούμπουρουν. Επίσης το ακροτήριο της Χελιδονίας Άκρας, επίσης νοτιότερα της Ρόδου, ένα ναυάγιο μάλλον από έναν τεχνίτη μετάλλων που πήγαινε από λιμάνι σε λιμάνι και είτε μάζευε scrap, χαλασμένα εργαλεία κλπ, αλλά κρατούσε το μέταλλο, την πρώτη ύλη, και ταυτόχρονα είχε μαζί του εργαλεία για να φτιάχνει καινούρια. Ποια άλλα? Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Ως προς τα μινωικά ναυάγια, σας είπα, θεωρείται ως ένα το ναυάγιο της Ψήρας. Υπάρχουν 2-3 πύθη από την περιοχή του Σεϊτάντερε ή βόρεια της Ρόδου. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκε ένα μινωικό ναυάγιο επίσης στην ίδια περιοχή της Κνίδου εκεί, στη Μαρμαρίδα. Ναι, υπάρχουν διάφορα προϊστορικά ναυάγια. Για την περιοχή του Παλαικάστρου υπάρχουν κάποια ίχνη που μπορεί να υπάρχουν κάποια προϊστορικά ναυάγια ή κάποια μέρη του βυθού που δεν έχετε ερευνήσει ή που σκοπεύετε να ερευνήσετε μελλοντικά? Κοιτάξτε, φέτος περιοριστήκαμε κυρίως εντός του κόλπου. Ελπίζω στην επόμενη αποστολή να βγούμε και απ' έξω. Στα σημεία που ερευνήσαμε βρήκαμε αυτό το ρωμαϊκό που σας έδειξα. Κάποιο προϊστορικό δεν βρήκαμε, όχι. Είναι μία θέση που υπάρχει από τα προϊστορικά χρόνια, όπως και η Ζάκρος πιο κάτω. Συνεπώς θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή θέση. Αλλά ξέρετε, και τα μεγέθη των πλοίων εκείνης της περίοδου ήταν μικρότερα. Εάν δεν καταλήξουν στον κατάλληλο βυθό, ώστε να διατηρηθούν ως σύνολα, τα αγγεία είναι μικρά, άρα πολύ εύκολα μπορεί να σκεπαστούν από την άμμο, άρα δύσκολα τα βρίσκουμε, και γι' αυτό είναι πολύ λιγότερα τα προϊστορικά ναυάγια που έχουμε βρει και κανένα μινωικό σκαρί, κανένα μινωικό κέλυφος, κανένα μινωικό πλοίο αυτούσιο. Έχουμε βρει κάποια αγγεία των φορτίων. Εντάξει, είναι ένα συνδυασμός, πιστεύω, παρατήρησης και τύχης. Και βέβαια όσο προχωράνε τα χρόνια και η πρόσβαση σε βαθύτερα σημεία γίνεται ευκολότερη, με ή χωρίς εισαγωγικά, είτε με μηχανήματα είτε στους δίτες. Αυτό αφενός αποτελεί μεν ένα κίνδυνο, αλλά απ' την άλλη θα μας φέρει και σε σημεία που υπάρχουν, γιατί τα αδιατάραχτα ναυάγια είναι αυτά που είναι σε νερά που σήμερα δεν μπορούμε να προσπελάσουμε. Η επόμενη θα είναι, φαντάζομαι, πιο τυχερή από εμάς. Και όχι άτυχη σαν τους ναύτες των συγκεκριμένων πλοίων. Ο χρόνος θα μας επιτρέψει ακόμα 2 ερωτήσεις. Η κυρία Ναυπλιώτη μπορεί να πάρει το λόγο, και μία τελευταία ερώτηση από το chat θα σας μεταφέρω και θα κλείσουμε μετά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και εξαιρετική η δουλειά σας. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ναυάγιο που μας περιγράψατε και το φορτίο αυτού, τους αμφορείς από την Ισπανία. Υπήρχαν κάποιοι αμφορείς από κάποια άλλη γεωγραφική προέλευση, γιατί στα προηγούμενα ναυάγια μας δείξατε
πώς, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει ένας αμφορές από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πώς το φορτίο του πλοίου μπορεί να έχει διαφορετική προέλευση, αν ισχύει αυτό και για το συγκεκριμένο ναυάγιο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Αργυρό, και ευχαριστώ που παρακολούθησες και την παρουσίαση. Ευχαριστώ, δική μου. Όχι, στο συγκεκριμένο φορτίο διακρίναμε μόνο αυτό τον τύπο αμφορέων στην επιφανειακή στρώση. Mm-hmm. Είναι πιθανόν, εάν το σκάψουμε, να υπάρχουν και άλλοι τύποι αγγείων βαθύτερα στο αμπάρι, σε εισαγωγικά, ή βαθύτερα στο ίζημα. Από την επιφανειακή στρώση δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και πλοία και ναυάγια που έχουν ένα είδος φορτίου. Εξαρτάται από το μέγεθος, μπορεί να ξεφόρτωσε κάποιο άλλο τμήμα που προόριζε για κάποιο άλλο λιμάνι. Δεν το ξέρουμε. Η εικόνα της επιφάνειας είναι αυτή. Τώρα, αν κανείς ανασκάψει αυτό το ναυάγιο, είμαι σίγουρος ότι ακριβώς επειδή είναι τέτοια η μορφολογία του βυθού, αυτό έχει κάτσει στον όπως κατεβαίνουν τα βράχια της αχτής, φτάνει σε αυτό που λέμε αποχή, στον επίπεδο βυθό, και έχει κάτσει ακριβώς τη γωνία. Ό,τι είναι στο βυθό έχει χωθεί μέσα στην άμμο, με το πέρασμα των αιώνων. Οπότε εκεί είναι σίγουρο ότι θα βρούμε αγγεία που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες, θα βρούνε όποιοι το σκάψουν, αγγεία που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του πληρώματος. Κούπες, πώς το λένε, λαγίνους, πιάτα, και λίχνους και ούτω καθεξής. Μάλιστα, συχνά αυτά είναι και χρησιμοποιημένα, το καταλαβαίνει κανείς. Η λίχνη είναι μαυρισμένη. Ας πούμε, στο ναυάγιο της Κυρίνιας στην Κύπρο βρέθηκε ένα σετ με 4 πιάτα, 4 ποτήρια, 4... Οπότε υποθέτουν και τον αριθμό του πληρώματος. Αλλά στην επιφανειακή στρώση τώρα φαίνονται αυτά. Βέβαια, είναι ένα ναυάγιο που ήταν λίγο κοινό μυστικό, όπως ανακαλύψαμε στη Σιτία. Επομένως, αν κάτι ήταν ιδιαίτερο και έπεφτε στο μάτι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν έχει ανελκυστεί ή όχι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι αμέσως που σχετίζεται άμεσα. Μπορείτε να κάνετε σε αυτό το στάδιο κάποια εκτίμηση του πόσο, δηλαδή πόσο από το υλικό, πόσο από το φορτίο του πλοίου έχετε δει και πόσο ενδεχομένως μπορεί να φανεί μετά από την κανονική ανασκαφή του. Δηλαδή, έχετε αξιολογήσει, ας πούμε, το 20% του φορτίου και καταλήγετε στο ότι είναι ισπανική αμφορής και μένω άλλο 80%. Δηλαδή, αυτό που μας είπατε ότι είναι η πρώτη στρώση. Τι θα μπορούσε να είναι. Πολιτικότητα, δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Ναι. Αναλογικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα από μόνο από την επιφάνεια και μη σκάπτοντας, είναι ότι μετρήσαμε τους αμφορείς. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν 150 ή 450. Okay. Με συγχωρείτε, ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση όμως ότι ήταν 450. Και αυτό είναι η επιφανειακή στρώση. Αν υποθέσουμε άλλες δύο στρώσεις τουλάχιστον που είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν σε ένα ρωμαϊκό πλοίο, πάμε γύρω στους 1500 αμφορείς. Ναι, αυτό ρωτούσε γιατί αγνοούμε αυτή την πληροφορία. Μάλιστα, ένα τμήμα, ίσως ας πούμε γύρω στο... Θα έλεγα, ναι, εκεί γύρω στο 20% είναι το κομμάτι του πλοίου που έχει κάτσει στα βράχια της ακτής και εκεί υπάρχουν κατεστραμμένοι αφορείς, είναι ενδεχομένως κάποιοι έχουν καταστραφεί και πιθανότατα από εκεί να έχουν ανελκυστεί κιόλας κάποιοι από ψαράδες της περιοχής. Ναι. Και εξαιρετικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μεταφέρω και την τελευταία ερώτηση για σήμερα από το chat. Ο κύριος Σκουλούδης Ερίκος ρωτά, κύριε Θεοδούλου, μήπως έχει εντοπιστεί στα νερά του Παλαικάστρου, αν και όπως είπατε η περιοχή δεν έχει πλήρως εξερευνηθεί, το ναυάγιο του Οθωμανικού πλοίου που ερχόταν από Αλεξάνδρεια για Κωνσταντινούπολη, φορτωμένο θησαυρούς και φόρους,
που βυθίστηκε κατά τη ναυμαχία το Δεκέμβριο του 1518 ανάμεσα σε Οθωμανικά και πλοία των υποτών της Ρόδου. Αν το είχαμε βρει θα σας το είχα πει σίγουρα. Παρόλα αυτά, ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία και εάν μπορούσατε να με παραπέμψετε, κύριε Σκουλούδη, στην πηγή που, από όπου αντλείτε την πληροφορία, θα ήταν χρήσιμο για την ερευνά μας. Ναι. Αυτό θα παρακαλούσα και εγώ τον κύριο Σκουλούδη να μας πει την πηγή του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Πού το βρήκε αυτό, πού τη βρήκε αυτή την πληροφορία? Το mail μου το έχει και η στέγη. Δεν ξέρω αν να το απαντήσω στο chat γράφοντας το mail μου. Να ακούει ο κύριος Κουλούδης. Ναι, μπορεί να το πάρει από εκεί για να επικοινωνήσει μαζί σας, φυσικά. Κύριε Σκουλούδη, με ακούτε? Ναι. Το μικρόφωνο σας, κύριε Σκουλούδη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Είχα γράψει ένα άρθρο το Φλεβάρι στην εφημερίδα τη Νέα Επαρχία σχετικά με αυτό το ναυάγιο. Ήταν ένα άρθρο που είχα μεταφράσει, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, από ένα τουρκικό αντίστοιχο, ήτανε από κάποιου Τούρκου, του Βολκάν Ντοκμές, χριστιανοί πειρατές στη Μεσόγειο πριν την κατάκτηση, λέει, πριν την κατάκτησή της. Περιοδικό ιστορικών μελετών, τουρκικό αυτό. Λέγεται Βουλκάν Ντοκμετζή, Ροντοσούν Φετιχή Οντζεσιντέ, Άκτενις Δεκή, Χριστιαν Κορσαρλάν. Ταρίχ Ιν Τζελεμελέν Τεργισή. Ένα περιοδικό, είναι οθωμανικό. Είχα μεταφράσει και είναι το άρθρο. Μπορώ να σας το στείλω, το άρθρο που είχα γράψει στην εφημερίδα. Ερχότανε με φόρους από την Αλεξάνδρεια, τότε που είχε κατακτήσει, επί Σελήμου είχαν κατακτήσει την Αίγυπτο, ερχότανε με φόρους και αυτά, οι υπότες της Ρόδου του είχαν στήσει καρτέρ, ήταν 4 πλοία, το μεγάλο βυθίστηκε κάπου εκεί στο Παλαιέκαστρο, με σεντούκια λέει, με αμύθιτους θησαυρούς και τους φόρους κλπ. Μπορώ να σας το στείλω να το δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω σε ποιο σημείο, εάν αυτοί οι οποίοι είναι οι ανατολόγοι δούνε τις αναφορές του ρετούρι της ιτίας του Αγκοστίνο Γκρίτη, που είχε κάνει διάφορες αναφορές, αν τα βρουν αυτά και μπορούν να το εντοπίσουν, ίσως τα ξέρουν. Η κυρία Μαριάννα, ίσως η κατηφόρη μπορεί να μας πει περισσότερα ή δεν ξέρω κάποιος άλλος. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει πολύ όχι, θα ναι. Κλείσει και το σύστημα εδώ. Δεν ξέρω, κύριε Θεοδούλα, αν έχετε στείλει στο chat το mail σας. Ένα λεπτό να το στείλω. Λέει για μύθι τους, οπότε ό,τι έλεγαν, συγγνώμη. Κύριε Σκουλούδη, σας γράφω το mail μου. Μπορείτε να το σημειώσετε και να μου... Ναι. Να σας πω ένα τελευταίο. Όπως έγραψε, λέει, ο Βενετός αξιωματούσος Φραντζέσκο Ντεμόστο, αν οι πειρατές της Ρόδου είχαν καταλάβει αυτό το οθωμανικό πλοίο, θα είχαν αποκτήσει μεγάλη περιουσία και θα θυμούνταν αυτό που τους είχε συμβεί ως ένα μεγάλο και αξέχαστο γεγονός. Λοιπόν, στείλτε μου και θα σας το στείλω. Περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι ενετολόγος. Ωραία. Όχι, και αυτό που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικό και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία, το έχει, βλέπω και το email σας, κύριε Θεοδούλου, στο chat. Επομένως, θα κλείσουμε εδώ τον κύκλο αυτό των διαδικτυακών ομιλιών με την ελπίδα να έχουμε και επόμενο. Εκ μέρους της Στέγης Βιτσέζος Κορνάρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον κύριο Θεοδούλου για τη συναρπαστική ξενάγηση στο βυθό της περιοχής μας και την κυρία Σοφιανού για τη συμβολή της στη σημερινή διάλεξη. Την κυρία Νάγια Σαρπάκη, τον κύριο Αλεξάνδρ Μαγκίλιβρεϊ, την κυρία Αργυρό Ναυπλιώτη, την κυρία Σιμών Ζίμερμαν Κουόνι και τον κύριο Άλαν Πίτφιλντ για την προσφορά τους σε αυτό το διαδικτυακό αρχαιολογικό ταξίδι. Τους ανθρώπους πίσω από τη διοργάνωση αυτή και πιο συγκεκριμένα την κυρία Κλειό Ζερβάκη, συντηρήτρια αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιτίου, τις αρχαιολόγους
κυρία Νεκταρία Μαυρούκη και κυρία Μαριάννα Κατηφόρη, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Και λίγο πριν θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αύριο στις 7 η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ του κ. Βασίλη Παπαδόπουλου, γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του δημοσιογράφου κ. Πολυδεύκη Παπαδόπουλου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα αίτια και τις επιπτώσεις του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Θεοδούρη, κυρία Σοφιανού ξανά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλή συνάντηση στην επόμενη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Καλό βράδυ σε όλους.